4 η ώρα τη νύχτα ήρθαν 3 κουκουλοφόροι και προσπάθησαν, ενώ ήταν ανθρώποι μέσα στο μαγαζί και εργαζόντουσαν, με μια σφαίρα μεταλλική να σπάσουν την τζαμαρία και να μπουν μέσα στο κατάστημα. Με τι ήρθαν αυτοί, με αυτοκίνητο? Με ένα μαύρο γκολφ. Αυτά έχουν καταγραφεί όλα στην κάμερα. Βεβαίως. Και τι έγινε μετά? Προσπαθήσανε. Την πρώτη φορά. Σπάσανε, ρίξανε τη σφαίρα, την ξαναρίξανε, σπάσανε τη μία τζαμαρία, ήταν διπλή, ράγισε η επόμενη. Φύγανε, μετά ξαναγυρίσανε από 3-4 λεπτά, είδανε ότι είχαν κινητοποιηθεί οι άνθρωποι που ήταν μέσα και φύγανε. Ναι. Όταν τους είδαν, ήρθαν πρόσωπο-πρόσωπο. Ναι, στη δεύτερη φορά που επιστρέψανε, είδαν τον πεθερό μου που ήταν μέσα, που εργαζόταν στο μαγαζί, απ' έξω. Που βγήκε στην πόρτα. Ναι, που κοίταζε την τζαμαρία που του έχουν σπάσει. Και τράφηκα σε φυγή. Ναι. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε, ήρθε άμεσα, παρόλο ότι βρίσκεται συγκόνηθο και εμείς είμαστε στο χιλιομόδι. Και τελικά οι ληστές, οι εκλέφτες δεν το βλέπουν αυτό, ότι το μαγαζί φυλάσσεται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, από κάμερες δηλαδή, και είχατε γίνει το συμβάν το προηγούμενο με τη συγχωρεμένη γυναίκα. Οι ληστές το γνωρίζουν αυτό, αλλά επειδή από ό,τι φαίνεται είναι επαγγελματίες και θρασίτατοι και ξέρουν ότι η αστυνομία βρίσκεται σε 20 χιλιόμετρα, ενώ πιο παλιά ήταν το αστυνομικό τμήμα, ήταν στο χιλιομόδι. Και δεν περιμέναν να είναι το τραγισμένο το αυτό το λοιπόν, κατάστημα. Και δεν περιμέναν ότι θα βρουν τέτοια μέτρα ασφαλείας στο κατάστημά μας. Τώρα θα ενισχύσει τα μέτρα, έτσι. Πάντα τα ενισχύουμε.